Να τον άλλο και ο Στέλιος, ο Τζαμάς, ο γνωστός, ναι. Παλιά καραβάνα κι αυτός. Θα μας κάνει εδώ μια, κι αυτός μια επίδειξη στα πουλάκια. Καλοκαίρι λοιπόν, 11 του Ιουλίου του 2021. Έχουμε έρθει στο Στέλιο τον Τζαμά εδώ στην Κοζάνη. Στέλιο, πάμε! Πάμε! Θα εκθέσει και αυτό τα πουλάκια του. Θα τα δει ο κόσμος. Απαιτήσεις λογικά δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες. Πουλιά θα δούμε. Ό,τι κάνει. Παλιά έχει κάτι ωραία κυψένια. Νάτα. Νάτα, νάτα, νάτα. Νάτα, πετιούνται. Ωραίος ο Στελάκης. Ωραία και τα γκρίζα και τα σπρούδερα. Πήγανε στρατιώτες, στρατιωτάκια. Επαναλαμβάνω, πουλάκια 2021. Η μισή ομάδα πήγε δεξιά, κάτσε να πιάσουμε αυτήν αριστερά. Αυτήν αριστερά. Ναι, κάνανε πολύ ωραίο σκόρπιο. Θα έλεγα με άπνοια. Μπίλι, πήρες. Και μας βγάζουν αυτή την εικόνα εδώ. Κάτσε να τα προλάβουμε, να τώρα σμίξανε, ναι. Τα δεξιά με τα αριστερά. Και πετάνε τώρα όλα στη μέση, στο κέντρο. Έγινε η ένωση που λέμε. Και ωραίες πλάτες, κοιτάξτε, εδώ έχουμε πιάσει ένα κοπάδι στο φεύγα. Έχουν γυρίσει πλατούλες και τώρα μουρίτσες. Πλήρη άπνοια, επαναλαμβάνω. Με αρκετή γρασία, γιατί έβρεχε εδώ, έριχνε καρεκλοπόδαρα χθες. Ναι, η Κοζάνη έχει παράξενο κλίμα, παιδιά, το ξέρετε όλοι. Εκεί που μπορεί να κάνει 40 βαθμοί, την άλλη μέρα να βρέχει και να πέσει στους 20. Και είναι και δύσκολες οι συνθήκες για να πετάνε τα πουλιά. Πετάνε όμως, αυτά πετάνε, ναι. Και φεύγουν, ενώ έρχονται σε κάποια φάση, ξαναγυρνάνε πλάτες και φεύγουν πίσω. Εδώ τα έχουμε τώρα. Όταν μας δείχνουν μουρίτσες, είναι γλυκούλια. Ωραία περιστεράκια. Να, κοιτάξτε. Πιπινάκια. Τώρα έρθαν από πάνω μας, ναι. Τώρα έχουμε πλάνα από πάνω. Λίγο πριν τη μέση. Αυτή τη στιγμή. Να και τα σπρουδερά του. Αυτά μπορεί να είναι και σουλούποβα, μπορεί να είναι και σέσικο, θα το δούμε μετά. Πάμε και άλλη μία πάλι ψηλά. Τώρα πάμε να πιάσει και ένα αεράκι, έτσι το αισθανόμαστε. Σαν χάδι. Από τη δεξιά πλευρά. Εκεί που πάνε τα πουλιά, κόντρα. Άντε Στέλιο, φτάνει τώρα. Έτσι πάνω κάτω. Θα πηγαίνουμε να πούμε και το ύψος. Στέλιο, ρίχτα ρε. Εντάξει. Για να δούμε άλλο ένα πλάνο. Έχουμε και το ασπρουδερό εδώ πέρα. Πλάτη. Εντάξει, κρατιούνται, παρόλο που είναι ο καιρός βαρύς. Για να δούμε τώρα. Α, μπήκε το Σαΐνι, μπήκε το Σαΐνι. Μπήκε ο Σαϊνάς. Ρίχτα, ρίχτα, γιατί έχει μπει, τα κυνηγάει. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Έφυγε, άστα. Μην τα ρίχνεις, έφυγε ο Σαϊνάς. Σφαίρες ήρθαν, ε. Να και το άσπρο, τη γλίτωσε.
Ωραίος, μπράβο. Και την κλείδωσε και από το Σαϊνά. Του έκανε ένα μπάσιμο και τελευταία στιγμή τα πρόλαβε και τα τράβηξε. Να τα δούμε και από κοντά. Φτάσαμε λοιπόν και στην πλάκα. Ανεβήκαμε πάνω. Να δούμε και τα πιπινάκια τώρα από κοντά. Αυτά εδώ ήταν τα πουλάκια μας. Και ο φίλος μας εδώ, Στέλιος, τα έκθεσε κι αυτός. Θα το λέω πάντα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο, πάρα πολύ δύσκολο. Καμία σχέση με το χειμώνα. Όσοι πετάνε πουλιά το καλοκαίρι και τα εκθέτουνε, να τα βλέπει ο κόσμος, για μένα είναι παλικάρια, έτσι απλά. Και μπήκε και ο Σαϊνάς, όπως είδαμε στο τέλος, λίγο, δηλαδή θα τα άφηνε κι άλλο, μπήκε το Σαϊνί μέσα, τα ανακάτεψε, τα έκανε σαλάτα. Τουλάχιστον δεν μας έφαγε. Έχουμε και κανένα δυο οδηγούς μέσα εδώ από ό,τι βλέπω. Και καλά κάνει. Α, τα πιπινούλια είναι όλα. Ψιλοκροκέ. Στέλιο, κυψένια δεν βλέπω καθόλου, ε. Έχουμε και κυψένια πάνω. Όχι, λέω στην ομάδα. Στην ομάδα δεν έβαλα ακόμα. Τα κυψένια ήταν τα σπεσιαλιτέ του. Από εκείνα εκεί τα χρόνια. Το τράβαγα σε μια γη που τα είχε. Σε ένα κόπεδο. Ωραίος, ωραίος Στελάς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν Στελάρα, Στελαράκι, κοίταξε να δεις. Εμείς γνωριζόμαστε από τότε με τα κυψένια, έτσι. Εγώ έχει μείνει τέρμα. Όταν σε βλέπω μου θυμίζεις τα θεαματικά τα κυψένια. Τα κροκέ τα κυψένια, μου έχουν μείνει στο μυαλό αυτά. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν είδαμε κυψενάκια στην ομάδα, αλλά μου υποσχέθηκε ότι το χειμώνα θα έχει και κυψένια, έτσι. Το χειμώνα θα έχουμε και κυψένικα. Α, μπράβο, και το χειμώνα. Και αυτά, κοίτα, τα πουλάκια, και αυτά που είδαμε τώρα. Κοιτάξτε, άκου, τώρα πήραμε μία μικρή γεύση το τι θα δούμε το χειμώνα. Το χειμώνα επακολουθεί ο χειμώνα όπω λέμε και περιμένουμε, έχουμε άλλε απαιτήσει σαν περιστεράδε και να δούμε και άλλα κόλπα. Δηλαδή στα καρφιά, ανοίγματα, ορθώματα και πεσά. Εντάξει, τα ξέρει τώρα, έτσι. Μόνο στα καρφιά. Λοιπόν, για μένα. Με δύο λόγια. Συγχαρητήρια που εκθέτει τα περιστέρια σου. Δεν είναι εύκολο αυτό, το φωνάζω συνέχεια. Να είσαι καλά, ο καθένα να εκθέσει τα περιστέρια του μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα μιλάμε για 11 του Ιουλίου, έτσι, το 2021. Ο καθένα τέτοια μέρα τώρα Κυριακή έχει πάει για μπάνιο. Και εσύ έκατσε και πέταξε τα πουλάκια, έτσι, να δει ο κόσμο λίγο και εσύ και να γουστάρει. Λοιπόν, μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και από μένα εύχομαι το χειμώνα αυτά να είναι γυαλισμένα έτοιμα και να τα δούμε την πραγματική του αξία. Ναι. Πε και σε δύο λόγια. Αυτά Παναγιώτη μου, όπω τα είπε εσύ ο ίδιο. Αυτό που είπες, το χειμώνα. Άρα σε κάλυψα. Καλύτερο, ναι. Έγινε. Το χειμώνα τα περιστέρια θα τα βρείτε στα καρφιά, διαφορετικά, φτιαγμένα, φτερωμένα. Ναι, ρε φίλε, ναι. Τώρα μπράβο. Εντάξει, είναι μικρά πουλάκια. Πάντως μπράβο σου που τα έδειξες. Άργησα να βγάλω πουλάκια, τα δούλεψα λίγο όσο μπόρεσα για να τα δείξω, να μην χαλάσω. Και παρόλα αυτά όμως τα πουλιά το βγάλανε το πρόγραμμά τους. Εντάξει, το βγάλανε. Εντάξει. Όχι βέβαια όπως αυτά όχι που θέλαμε. Αυτό που ήθελα. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα είπαμε. Λόγω ότι ήταν ο Σαϊνάς από πάνω. Μπήκε και το Σαϊνί, είπαμε. Το χειμώνα θα ολοκληρωθεί το έργο, η ταινία. Έγινε. Λοιπόν. Όλα καλά πάνω. Γεια σου, να είσαι καλά πάνω.